επισημαίνω ότι ακόμα λεφτά, και... που σας λένε οι άλλοι, ξέρετε, έχουν εκείνη την αποστοματική ερώτηση που πρέπει να βρίσκουν αυτοί λεφτά, βρίσκουν αυτοί λεφτά, το κενό συνεχώς αυξάνεται, οι περικοπές γίνονται όλο και περισσότερες. Τι λέτε τώρα, με την αλλαγή πολιτικής, το θέμα, αν υπάρχουν λεφτά, δεν είναι θέμα στατικό ενός εντουκιού, είναι με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια που καλπάζουν και γίνονται όλο και περισσότερα. Με ποιο τρόπο. Έχουμε καταθέσει πρόταση για ειδικό οργανισμό δημόσιου συμφέροντος πρώτης κατοικίας, για τη νέα συσάχθεια. Είναι ζήτημα πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Έχουμε μιλήσει Μιλάτε και για κούρεμα των δανείων. Βεβαίως. Των δανείων των ιδιωτών. Αυτό. Και αυτό. Βεβαίως. Πρέπει να κάθε περίπτωση να εξεταστεί ξεχωριστά, να δει κανείς τις δυνατότητες αποπληρωμής αυτή τη στιγμή, να υπάρξει για κάποιους και το πρόβλημα αναστολή, για κάποιους... Και το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στις τράπεζες θα καλυφθεί πάλι από κάποια λεφτά τα οποία θα χρεωθεί ο λαός. Ερώτηση κάνω τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Το πρόβλημα το οποίο θα προκύψει στις τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα ακριβώς αυτό. Είναι ορολογιακή βόμβα. Οι τράπεζες λοιπόν θα πρέπει, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, θα πρέπει να προσφύγουμε σε τέτοιου τύπου πολιτικές. Οι τράπεζες πρέπει να μπουν... Τι συμφέρει το κούρεμα δηλαδή του δανείου το δικό μου. Εφόσον οι τράπεζες μπουν στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και υπό δημόσιο έλεγχο, βεβαίως τη συμφέρει. Διότι θα μπορέσουν να ξαναδανειστούν και να ξαναδανείσουν. Οι τράπεζες δεν δανείζονται και γι' αυτό δεν δανείζουν. Ευχαριστώ. Και δεν δανείζονται γι' αυτό το λόγο. Ευχαριστώ για τον τρόπο που μιλάτε και που μπορεί ο κόσμος να ακούει πολύ γρήγορα κάποιες απόψεις και μετά αναλυτικά. Κύριε Κόκα, και εσείς λίγο γρήγορα για να έχω την